Στο πλοίο Ταϊφούν, που συγκέντρωσε πάνω από 50 τόνους απορρίμματα από τις ακτές της Μαγνησίας, βρέθηκαν σήμερα μαθητές και μαθήτριες από σχολεία του Βόλου. Οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν λάβει μέρος εθελοντικά στον καθαρισμό. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες τόσο για τους εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν πάνω στο πλοίο, όσο και για τους μαθητές και τις μαθήτριες, με όλους να επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι πρώτη στο μέλημα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ήρθαμε σήμερα εδώ, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Σοκράτη Σαβελίδη, να επισκεφθούμε το Typhoon, αυτό το εξαίρετο πλοίο, το μοναδικό στη Μεσόγειο, με την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου. Τα παιδιά μας αμέσως ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα τις δράσεις που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία της Μαγνησίας, να κάνουμε κάποια προγράμματα, κομποστοποίησης. Όμως αυτό εδώ πέρα θα είναι μοναδική ευκαιρία. Πρόγραμμα περιβαλλοντικό φέτος με τίτλο Μικροπλαστικό, ο άρρωτος κίνδυνος. Έχουμε μία ομάδα παιδιών από την Δευτέρα Γυμνασίου. Έχουμε οργανώσει δράσεις προστασίας για το περιβάλλον. Αυτό που και τα παιδιά και εμάς μας παρακίνησε φέτος με την κυρία Χανιά, την υποδιευθύντρια που κάνουμε μαζί το πρόγραμμα, είναι το εξής γεγονός. Προσπαθούμε να μεταλαμπαδέψουμε στα παιδιά την αγάπη για το περιβάλλον. Φέτος εκπονούμε δύο προγράμματα περιβαλλοντικά. Το δικό μας πρόγραμμα που είμαστε παρόντες εδώ πέρα είναι τα μικροπλαστικά, ο άρρωτος κίνδυνος. Και μέσα από αυτό προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για το μεγάλο κίνδυνο της ερύπανσης των ακτών και των θαλασσών, κάτι που το βλέπουμε πια στη ζωή μας. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Τυφώνα μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές μου από την περιβαλλοντική ομάδα, καθώς μάλιστα η περιοχή μας είχε έρθει αντιμέτωπη με το τραγικό φαινόμενο του Ντάνιελ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα και αυτό με αφήνει να μαθαίνω και σαν μαθητής νιώθω μεγάλη χαρά που υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλοι μας νοιάζουν το περιβάλλον και κάνουμε τις ατομικές μας προσπάθειες πάντα να το διατηρήσουμε, να το βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε, οπωσδήποτε με όποιον τρόπο μπορούμε. Και θεωρούσαμε πάντα ότι είναι πολύ σημαντική η διατήρηση του περιβάλλοντος. Ο Τυφώνας πάντως, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2019 για 365 ημέρες το χρόνο, καλύπτει όλη την ελληνική ακτογραμμή και πραγματοποίησε απορρίπανση σε πολλές παραλίες, συμπεριλαμβανομένης της Μαγνησίας.